Αντιχόν, πραγματικά όμως έτσι κάτσουμε και δούμε σοβαρά αυτό που μας συμβαίνει, τότε δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την υπομονή που κάνουμε. Αν το δούμε δηλαδή πραγματικά και σοβαρά, πρέπει αυτοί όλοι να φύγουν από τη χώρα, να ζημευτούν οι περιουσίες τους, να αλλάξουν διαβατήριο, να μην ξαναέχουν δικαίωμα να επιστρέψουν εδώ ούτε αυτοί, ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι συγγενείς τους, και να ξαναρχίσουμε από την αρχή, ίσως με μια κυβέρνηση πολυεθνική. Να φέρουμε ένα Γάλλο υπουργό πολιτισμού, ένα Γερμανό υπουργό οικονομικών, κατάλαβες. Απλά να μην ξαναδούμε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Διαφορετικά ή πρέπει να μπούμε μέσα στη Βουλή να τους κάψουμε και να κάψουμε και μερικούς από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Πρέπει να μεταλλαχθούμε, δεν γίνεται. Πόσο σε έχει επηρεάσει και εσένα, Σωτήρη, η όλη κατάσταση αυτή? Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν ζεις το ίδιο που ζούσες πριν 3 χρόνια ή 5, είναι έτσι? Κοίταξε, δεν έκανα ποτέ καμιά ιδιαίτερη ζωή, αλλά ιδιαίτερη ζωή εννοώ σε επίπεδο οικονομικό, να είμαι κανένας ξέσαλος ή τίποτα τέτοιο. Αλλά αναμφισβήτητα και αυτά που έκανα τώρα τα μετράω διαφορετικά. Εννοείται ότι οποιαδήποτε σπατάλη έχει περιοριστεί. Ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα έκοψα το τηλέφωνο μου το σταθερό στη Θεσσαλονίκη. Αφού δεν ανεβαίνω και όποτε ανεβαίνω είμαι με το κινητό και αυτό, κατάλαβες, δεν θέλω να πληρώνω ούτε καν αυτό το πάγιο, ας πούμε. Ό,τι δεν είναι αναγκαίο και απαραίτητο, να σηκωθεί να φύγει από πάνω μας. Από την άλλη όμως να πληρώσω 8 φορές στο σπίτι μου και μετά να πληρώνω και όλες να το νοικιάζω, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάντα η ευκολότητα που πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα. Και είναι πολύ ταλαιπωρία και κουραστικό για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα. Πια έχει χάσει το νόημά του αυτό. Ας πάνε να τα πάρουν από όλα αυτά τα γαμόνια που τόσα χρόνια ρουφήξανε. Η Ρένια από την Πάτρα, θα παντρευτεί ο Καλυβάτης ποτέ? Αχ, Ρένια μου, δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Ποιο κορίτσι να μ' ανεχτεί τέτοιος που είμαι? Λοιπόν, αδερφέ, θα σε πετάξω τσάκα τσάκα εκεί που έχω να σε πάω. Γιατί πρέπει να πάω να κάνω έναν ανασχηματισμό στο αυτοκίνητο, έτσι? Σου λείπουν οι αμάν. Οι αμάν, σαν η εκπομπή αυτό που κάναμε τότε, δεν μου λείπει γιατί έχει προσπεραστεί πια, ήταν και 10 χρόνια. Αλλά σίγουρα θα μου άρεσε να κάνω κάτι τέτοιο παρόμοιο. Αν εννοεί όμως την παρέα αυτή που τώρα είναι η Ράδιο Αρβίδα, δεν μου λείπουν καθόλου. Η Βάσο πάλι από την Πάτρα, πόσο χρόνια έχει να μιλήσει με τον Κανάκη? Α, πολλά. Τόσα που δεν θυμάμαι πια.